Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σταύρος Κοντονής, τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα. Καλημέρα κύριε Κοντονή και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και καλό καλοκαίρι σε όλους. Καταρχήν, δώστε μου τη νομική διάσταση του πράγματος, γιατί είστε νομικός, δικηγορείτε. Τι σημαίνει αυτό, τι σήμαινε η αλλαγή από εκείνο που ξέραμε το πρώτερος έντιμος βίος στο πρώτερος σύνομος βίος? Νομίζω κύριε Τσίμα τα λέτε πάρα πολύ καλά και μεταχειρίζεστε και ακριβώς και τις εκφράσεις και τους όρους του ποινικού κώδικα. Πραγματικά. Ναι, ό,τι θυμάμαι και εγώ από τα χρόνια μου στην νομική. Ναι. Πολύ σωστά τα θυμάστε. Αν θυμάστε καλά, λέγαμε παλιά το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου, όπως το είπατε. Mm-hmm. Αυτό άφηνε στο δικαστή ή στους δικαστές οι οποίοι δίκαζαν μία υπόθεση mm-hmm. ένα τεράστιο εύρος εκτίμησης αυτού που λέμε πρώτερος έντιμος βίος mm. με βάση όχι μόνο τις κρατούσες ηθικοκοινωνικές αντιλήψεις αλλά ακόμα και τις προσωπικές mm. κάθε δικαστή όποιο δίκαζε. Αυτή την ευρύτητα και αυτή την απεριόριστη δυνατότητα του προηγούμενου ποινικού κώδικα του άρθρου 84 είχε να την περιορίσει. Και κατά τη γνώμη μου σωστά ήρθε να την περιορίσει, αλλά μάλλον πήγαμε στο άλλο άκρο. Mm. Ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος τον πρώτερο έντιμο βίο πολύ σωστά τον αντικατέστησε με το να έζησε σύνομα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε το σύνομο. Η αλλαγή των όρων περιέχει και ουσία. Mm. Δεν αλλάξαν μόνο οι λέξεις. Και γι' αυτό ακριβώς κρίθηκε ότι το σύνομο ήταν... περιορίζεται στο ποινικό μητρό του κατηγορούμενου. Ναι. Μάλιστα, ο νέος ποινικός κώδικας έκανε και ένα βήμα παραπάνω. Είπε, ακόμα και αν έχει καταδικαστεί για ένα ελαφρύ πλημέλημα, mm. πάλι έχει ζήσει σύνομα. Μες. Δηλαδή, εδώ ξεπεράσαμε ακόμα και το λευκό ποινικό μητρό. Mm. Τότε είχα εκφράσει κάποιες αμφιβολίες με τους συνεργάτες μου όταν βλέπαμε το σχέδιο. Βεβαίως δεν ήταν αυτή η διάταξη αυτή που με έκανε να μην το προωθήσω τότε που ήμουν στη Βουλή. Mm-hmm. Αλλά για αυτά δεν είναι της ώρας. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει. Τα έχουμε συζητήσει τα άλλα, τις πραγματικές σας αντιρρήσεις. Τις πραγματικές και τις ουσιαστικές. Είχα πει όμως τότε ότι αυτό θέλει πολύ περισσότερο μελέτη. Και, γιατί λέτε ότι πήγαμε στο άλλο άκρο? Διότι με αυτόν τον τρόπο, να σας θυμίσω την περίπτωση του Αλ Καπόνε στην mm. Αμερική. Ο Αλ Καπόνε ήταν αρχηγός της μαφίας του Σικάγο. Ναι. Το ξέρουμε όλοι. Είχε λευκό ποινικό μητρό. Βεβαίως. Και αν ποιος θα τον είχε πιάσει, ναι. Είναι αυτό που μας μαθαίνανε στη σχολή οι καθηγητές μας του ποινικού δικαίου, τους εγκληματίες με το λευκό κολάρο. Mm-hmm. Έτσι γράφονται αυτοί. Έτσι χαρακτηρίζονται. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά που δεν έχουν καταδικαστεί, διότι βρίσκονται πάντοτε πίσω από τους δράστες εγκληματικών ενεργείων. Επομένως εδώ μόνο το να έχει κάποιος ποινικό, λευκό ποινικό μητρό ή ακόμα περισσότερο να έχει υποπέσει κιόλας σε κάποια ελαφρά πλημελήματα mm. εδώ δεσμεύει πλέον υπέρτερα το δικαστή να αναγνωρίσει ένα ελαφρυντικό ακόμα και σε περιπτώσεις κραυγαλαίες. Mm. Δεν θέλω να μπω στην ουσία και στην συγκεκριμένη υπόθεση γιατί δεν έχω υπόψη μου ούτε τη δίκη ούτε τα πρακτικά ούτε την απόφαση. Αλλά θεωρώ ότι σωστά εμείς τότε είχαμε σχεδιάσει όταν ήμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι ο ποινικός κώδικας, κύριε Τσίμα, έπρεπε να τεθεί προς συζήτηση τουλάχιστον εξαμήνου με τις νομικές σχολές και με τις ενώσεις ποινικολόγων. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και έγινε για σκοπιμότητες πολύ φτηνές και άθλιες που χαρακτηρίζουν το σύστημα. Αυτό που λέτε κατά τη γνώμη είναι η ουσία, διότι ούτε το πνεύμα του καινούριου ποινικού κώδικα που ήταν εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε εξοντοτικές ποινές που σωστό, δεν εφαρμόζονται ποτέ, αλλά για να έχουμε λογικές ποινές που εφαρμόζονται, ήταν νομίζω στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό που λέτε, εμένα μου ακούγεται σωστό, ότι ο πρώτερος έντιμος βίος άφηνε στο δικαστή το περιθώριο να τον κρίνει όπως εκείνος νομίζει, ενώ ο σύνομος είναι πιο συγκεκριμένο. Αλλά είναι πιο συγκεκριμένο, χρειάζεται μια εξισορρόπηση και αυτό αποδεικνύεται τώρα. Μα βεβαίως χρειάζεται εξισορρόπηση. Αυτά λοιπόν εμείς είχαμε υπόψη μας τότε, και εγώ και οι συνεργάτες μου, να τα θέσουμε υπόψη
της νομικής κοινότητας, των πανεπιστημιακών κατά πρώτον και των ενός ποινικολόγων. Όλα αυτά, κύριε Τσίμα, δεν έγιναν και έγινε το ακριβώς αντίθετο και το ακραία αντίθετο. Μέσα σε μία συνεδρίαση 5-6 ώρων πέρασαν δύο κώδικες. Και παραμονές εκλογών. Αυτό είναι το επόμενο. Και ο κώδικας ποινικής δικονομίας, δηλαδή, 1000 άρθρα, χωρίς κανένας να έχει διαβάσει τι λένε. Ναι. Εγώ τα είχα διαβάσει, γιατί τα είχα ένα χρόνο και τα κοίταζα. Για να, και μάλιστα, ποιο ήταν τότε που είχα πει, μου είχαν προτείνει και εμένα από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές να ψηφιστούν όσο έχουν τα σχέδια. Και μετά αμέσως να προβεί η κυβέρνηση στις αλλαγές που νομίζει. Και είχα πει ότι αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Διότι να ψηφίσουμε έναν κώδικα και αμέσως να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα άρθρα, αυτό λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι σοβαρό, δηλαδή θα μας πάρει σοβαρά η κοινωνία. Και μέχρι σήμερα, κύριε Τσίμα, δηλαδή, τι να πω, 3 χρόνια ισχύει ο νέος κώδικας, αν πάρετε και διαβάσετε τις αλλαγές που έχουν γίνει, είναι άλλο νομοθέτημα. Άλλο νομοθέτημα. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, γι' αυτά φώναζα τότε, γι' αυτά φώναζα, αλλά φωνήγω όντως ενδιερήμου. Πέρα του γεγονότος ότι μεθοδεύτηκε η ψήφιση για λόγους διαπλοκής. Ναι. Και αυτά τα έχω πει αναλυτικά. Ναι. Αυτή η μεθόδευση ήταν που ενόχλησε, δηλαδή ότι μια μέρα πριν διαλυθεί η Βουλή για εκλογές ψηφίστηκε μέσα σε 5 ώρες ένα τεράστιο νομοθέτημα. 4 μέρες. Και με παράταση του χρόνου των εκλογών, αν θυμάστε καλά, γιατί άλλη ημερομηνία εκλογών είχε... Ναι, για να χωρέσει αυτό το νομοθέτημα. Ναι, με αποτέλεσμα να τα συζητάμε όλα εκ των υστέρων, αφού πρώτα έχει ψηφιστεί ο ποινικός κώδικας. Μα λογικό είναι, όταν, κύριε Τσίμα, για τον ποινικό κώδικα, δεν μιλάμε τώρα για ένα νόμο, ο οποίος μπορεί και ένας υπουργός να δει κατά την εφαρμογή του και μάλιστα κατά την πρώτη εφαρμογή του. Ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν με καλύτερο τρόπο. Φέρνει μια τροπολογία στη Βουλή και τελείωσε. Το έχω κάνει κι εγώ. Και ιδίως στο Υπουργείο Αθλητισμού, που εκεί αντιμετωπίζαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Και νομοθετούσαμε με μεγάλη ένταση. Εδώ μιλάμε για τον ποινικό κώδικα. Όταν τον ποινικό κώδικα δεν έχουν εκφράσει άποψη οι νομικές σχολές. Όταν ενός ποινικολόγων τον είδα στο διαδίκτυο. Τότε δεν είμαστε καθόλου σοβαροί. Και θα ξαναλέω και πάλι, δυστυχώς η μη σοβαρότητα είχε να κάνει, δυστυχώς το λέω και πονάει η ψυχή μου που το λέω, με θέματα διαπλοκής. Δεν ήταν αστοχία, δεν ήταν επιπολαιότητα, ήταν διαπλοκή. Μάλιστα. Είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε, ακριβώς γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάθε τόσο ακούμε για αλλαγές σε ένα ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε και ψηφίζεται σε δόσεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, το οποίο εμένα με δυσαρεστεί σφόδρα. Αυτή την ώρα, για να διορθωθούν αυλεψίες και υπερβολές και στη συγκεκριμένη διάταξη, επεμβαίνει ο Άριος Πάγος και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα άλλο πεδίο με την ερμηνεία που δίνει στη συγκεκριμένη διάταξη. Ενώ θα μπορούσε να έχει αποσαφινιστεί νομοθετικά και να μην χρειάζονται ερμηνείες. Το ποινικό δίκαιο, ξέρετε, είναι αυστηρό δίκαιο και οι ερμηνείες περιττεύουν. Κύριε Κοντονή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.